Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την εγκληματικότητα. Είπαμε και χθες κάποια πράγματα, Μέριτση, από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που ήταν το φως της δημοσιότητας για το 2023. Πάμε να καλησπέρασουμε τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καθηγητής εγκληματολογίας και απόστατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Παπακοσταντή, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους Γιώργους, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Παπακοσταντή, είναι απορία, δηλαδή είναι φοβερή αυτή η απορία. Όλα αυτά που βλέπουμε να καταγράφονται καθημερινά ή γινόταν και στο παρελθόν. Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, από τα στοιχεία της αστυνομίας, καταγράφονται καθημερινά 242 κλοπές και διαρρήξεις στη χώρα. Ένας βιασμός, 23 επιθέσεις με σωματικές βλάβες, 4 περιπτώσεις αυτοδικιών. Υπάρχουν τόσο πολλά περιστατικά. Και επίσης και παιδιά, πολλά παιδιά ανήλικα. Συλλαμβάνονται 7χρονα, 8χρονα, 11χρονα. Αυτό το πράγμα είναι σημείο των καιρών. 7χρονα δεν συλλαμβάνονται, αλλά έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις όπου από 7 έως 11 ετών κάποιες περιπτώσεις μέχρι και απάτες. Κοιτάξτε να δείτε, αν θα δείτε τα στοιχεία της αστυνομίας του 22, του 21, του 20, θα δείτε ότι υπάρχουν μικρές διαφορές. Και για να σας σοκάρω ακόμη περισσότερο, εφόσον δηλώνουμε όλοι σοκαρισμένοι, είναι πολύ περισσότερα τα εγκλήματα που γίνονται από εκείνα που τελικά καταλήγουν και καταγράφονται από την αστυνομία. Και αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μπορεί να καταγράφεται ένας βιασμός την ημέρα, δηλαδή 350 περίπου το χρόνο, να είστε σίγουροι ότι γίνονται πάρα πολύ περισσότεροι, απλά δεν καταγγέλλονται. Όπως για τις υποθέσεις ναρκωτικών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί όγκο μιλάμε. Αν υποθέσουμε ότι το Ηράκλειο, το νομός Ηρακλείου, για παράδειγμα, έχει 1000 εθισμένους χρήστες, θέλουν 1000 δόσεις την ημέρα, έχουμε 1000 αγοραπολισίες την ημέρα, έχουμε 1000 κακουργήματα την ημέρα, μόνο για τα ναρκωτικά. Από αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία ανακαλύπτει πάρα πολύ μικρό αριθμό. Τι θέλω να πω, το μέγεθος εγκληματικότητας, είτε όσον αφορά την ποσότητα, είτε όσον αφορά την ποιότητα, πρακτικά δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ίσως μόνο 2 εγκλήματα που γενικώς σχεδόν όλα καταγγέλλονται. Εκείνα είναι οι δολοφονίες, εκ των πραγμάτων τις γνωρίζουμε, και οι κλοπές αυτοκινήτων, που καταγγέλλονται το 99,9% για ευνόητους λόγους. Κύριε Παπακοσταντή, μιας και είπατε για τις δολοφονίες, βλέπουμε εδώ από τα στοιχεία ότι έχουμε στην Ελλάδα μία δολοφονία κάθε 5 μέρες χοντρικά. Είναι ναι, και όσο και αν ακούγεται περίεργο και θα σας σοκάρω ίσως εγώ αυτό, είναι λίγες, πολύ λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν. Λιγότερες. Δηλαδή, για να 75 περίπου δολοφονίες ετησίως, κάνοντας μια σύγκριση για παράδειγμα με τα χρόνια 98, 99, 2000, 2001, όπου είχαμε κατά μέσο όρο 190-200, όπως καταλαβαίνετε η μείωση είναι σοβαρή. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι άλλο η εγκληματικότητα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μας ανησυχεί και έτσι κι αλλιώς πρέπει να προσπαθούμε να τη μειώσουμε, άλλο όμως ο ηθικός πανικός ότι ξαφνικά η κοινωνία μας έγινε και εγώ δεν ξέρω τι έγινε, έγινε απάνθρωπη, έγινε εγκληματική και φοβόμαστε γενικώς, γιατί έχουν υπάρξει και άλλα στοιχεία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει τεράστια αύξηση στα περιστατικά που καταγγέλλονται της βίας από ανήλικους. Να πούμε εδώ ότι στους ανήλικους η νούμερο ένα παραβατικότητα είναι η τροχαία παραβατικότητα. Όπου νέα παιδιά σκοτώνονται και δεν δίνουμε και τόσο πολύ σημασία. Αλλά όταν θα δούμε ένα βίντεο να υπάρχει ένας ξυλοδαρμός ενός ανηλίκου σε ένα σχολείο, προφανώς ευαισθητοποιούμαστε όλοι, ξεσηκωνόμαστε, λέμε αμάν τι έγινε με την νεολαία. Αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε το βίντεο, αλλά το ξύλο μπορεί να το είχαμε. Θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι αλλάζουν και οι συνθήκες καταγγελίας των εγκλημάτων. Η κοινωνία μας γίνεται πιο ευαίσθητη, σοκαριζόμαστε ή ευαισθητοποιούμαστε, να το πω καλύτερα, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν από διάφορα δικήματα. Ένα παράδειγμα πολύ απτό είναι, ας πούμε, η νομοθεσία που αφορά την κακοποίηση των ζώων. Πριν από 20 χρόνια ήταν αδιανόητο να πάει κάποιος για κακούργημα κατηγορούμενος γιατί, ξέρω εγώ, είχε δέσει ένα σκύλο και τον έστρανε από ένα αυτοκίνητο. Τώρα όμως η κοινωνία μας έχει ευαισθητοποιηθεί και αυτό είναι θετικό. Και προφανώς η εγκληματικότητα που τη θεωρούσαμε ενδεχομένως φυσιολογική πριν από 20 χρόνια, τώρα τη θεωρούμε εγκληματικότητα και προφανώς επιζητούμε την τιμωρία των δραστών. Βέβαια, βήματα έχουν γίνει, αλλά ακόμα θα δούμε κάποια περιστατικά. Και νομίζω προχθές είδαμε στα Γιάννενα, έτσι, με έναν άνθρωπο που έστρεφε ένα σκύλο για χιλιόμετρα με το όχημά του. Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν κάποια περιστατικά και έχουμε κάνει ομολογουμένως βήματα, κύριε Παπακοσταντή.
Βεβαίως. Εγώ θα σας πω ότι κάτι που στο χωριό μου ενδεχομένως συνέβαινε ως ίσως πιο παλιός. Αν ένα σκυλί πριν από 25 χρόνια, 20 χρόνια έφευγε και έτρωγε κότες, ο ιδιοκτήτης συνήθως το θανάτωνε ή τέλος πάντων το τιμωρούσε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό είναι αδιανόητο στην εποχή μας και σωστά είναι αδιανόητο, έτσι. Θέλω να πω ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται προς δύο κατευθύνσεις. Και στην τροποποίηση, στην εξέλιξη των μορφών εγκλήματος. Για παράδειγμα, η εγκληματικότητα μέσω του διαδικτύου δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει σήμερα στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται και ως προς την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων πράξεων που παλιότερα δεν τις θεωρούσε έγκλημα και τώρα τις θεωρεί. Ή το ανάποδο, που παλιότερα θεωρούσε κάποιες πράξεις εγκληματικές και τώρα δεν τις θεωρεί. Μπορούμε να πούμε, κύριε Παπακοσταντή, για παράδειγμα, με τα νούμερα που αναφέρατε σε ό,τι αφορά τις ανθρωποκτονίες, μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει η εγκληματικότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι έχουμε διοχετεύσει την εγκληματική δράση σε άλλες μορφές, στις κακοποιήσεις, ίσως στις εξαπατήσεις, στα διαδικτυακά. Προφανώς έχει τροποποιηθεί η εγκληματικότητα. Οι απάτες, για παράδειγμα, μέσω διαδικτύου αυξάνονται. Αυτό είναι κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Φαίνεται ότι η μικροεγκληματικότητα καλά κρατεί, δηλαδή μικροδιαρρήξεις, κλοπές πορτοφολιών, μικροαπάτες, όλο αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ληστείες τραπεζών. Θυμάστε παλιότερα τι πρόβλημα είχαμε με τις ληστείες τραπεζών. Έχουν μηδενιστεί διότι υπάρχουν μέτρα ασφάλειας στις τράπεζες με τις διπλές πόρτες, κάτι πολύ απλό, ή και με τον τρόπο μείωσης των μετρητών. Την ίδια στιγμή ενδεχομένως έχουν αυξηθεί αυτό που λέμε οι μπουκαδόροι, δηλαδή που μπαίνουν μέσα στα σπίτια μέρα μεσημέρι και ό,τι αρπάξουν φεύγουν. Έχουν αυξηθεί οι ληστείες στο δρόμο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ένα πρόβλημα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο επιστημονικά να δεχτούμε ή να αποδείξουμε ότι χρόνο με το χρόνο η εγκληματικότητα συνολικά, και όταν λέω συνολικά λαμβάνουμε δύο στοιχεία υπόψη, και την ποιότητα και την ποσότητα, μεγεθύνεται ή μικραίνει. Τα στοιχεία δεν τα έχουμε, με την έννοια ότι το μέγεθος της αφανούς εγκληματικότητας είναι τέτοιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη γνωρίζουμε ακριβώς. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι αυτό που ανακοινώνει η αστυνομία. Αυτό δηλαδή που καταγγέλλεται τελικά στην αστυνομία. Αλλά το τι καταγγέλλεται στην αστυνομία τελικά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, στο παρελθόν, το αν ένα παιδί 8χρονο, 9χρονο έκλεβε το ποδήλατο ενός συμμαθητή του, ενδεχομένως αυτό να αποτελούσε ζήτημα που θα διευθετούνταν μεταξύ των οικογενειών. Τώρα η καταγγελία είναι πολύ πιο εύκολη. Σωστά. Και με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, και το λέω πάντα υποθετικά, γιατί και γι' αυτό δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά είναι μια εύλογη παρατήρηση. Σε κάποιες πτυχές όμως, κύριε Παπακοσταντή, δεν έχουμε έτσι πιο απτά δείγματα, παραδείγματος χάρη στα πιο σκληρά εγκλήματα στο οργανωμένο έγκλημα? Νομίζω βλέπουμε και δημοσιογραφικά και ο κόσμος τα τελευταία χρόνια έτσι και πιο πολλές δολοφονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών που αποδίδονται στο λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι έτσι πιο απτό αυτό? Δεν θα το έλεγα ότι ισχύει. Αυτό που βλέπουμε είναι, που δεν βλέπουμε μάλλον, είναι το πραγματικό, το ουσιαστικό οργανωμένο έγκλημα, το λεγόμενο έγκλημα του λευκού κολάρου, το οποίο περιλαμβάνει εγκλήματα διαφθοράς, περιλαμβάνει εγκλήματα ενδεχομένως μεγάλης απάτης μέσω εταιριών, μέσω τραπεζών, μέσω ξεπλήματος χρήματος, μέσω ένα σωρό πραγμάτων που τελικά δεν φαίνεται, δεν ανακαλύπτεται, είναι δίπλα μας πολλές φορές. Και δεν το γνωρίζουμε, δεν το μετράμε. Διότι τελικά δεν καταλήγει στην αστυνομία ή δεν καταλήγει στις δικαστικές αρχές. Εμείς γνωρίζουμε, για παράδειγμα, μία δολοφονία που γίνεται με αυτό το περιβόητο ξεκαθάρισμα λογαριασμό που θα πει ως αιτία συνήθως η αστυνομία. Αλλά συνολικά οι δολοφονίες, αυτό μπορούμε να το πούμε, που γίνονται στην Ελλάδα έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί από το 2017 και μετά έχουν μειωθεί αρκετά. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα του δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στην πόλη μου, ότι είναι δύσκολη κατάσταση, ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα κτλ. Είναι ένας μύθος τελικά? Είναι πλασίμπο, ας πούμε? Θα σας πω το εξής για να καταλάβετε τι γίνεται. Υπάρχει πραγματική εγκληματικότητα που είπαμε δεν την ξέρουμε, αυτή που καταγγέλλεται στην αστυνομία και εκείνη που έχουμε στο μυαλό μας. Τι εννοώ με αυτό? Αυτή που έχουμε ως αναπαράσταση, η οποία δημιουργείται από τις ειδήσεις, από την εμπειρία, από το φόβο που πολλές φορές ένα ρεπορτάζ θα δημιουργήσει, και πολλές φορές αυτό το πράγμα οδηγεί και στον ηθικό πανικό, που σημαίνει τι? Ότι η κοινωνία ξαφνικά νομίζει ότι κινδυνεύει από το έγκλημα, ενώ όλες οι κοινωνίες είχαν και θα έχουν δυστυχώς
πάντα εγκληματικότητα. Σημασία έχει να την περιορίζουμε όσο γίνεται και να μην μας επηρεάζει στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτός ο ηθικός πανικός, χωρίς να υπάρχουν πραγματικά περιστατικά που να τον δικαιολογούν. Ότι υπάρχει η εγκληματικότητα, προφανώς υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά δεν είναι τέτοιου βαθμού που να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι ή τέλος πάντων να νομίζουμε ότι ξαφνικά στην Ελλάδα κυριαρχεί το έγκλημα. Κύριε Παπακοσταντής, στο κομμάτι της διακίνησης των ναρκωτικών, εσείς ποια είναι η εικόνα, διαπιστώνετε κάποια έξαρση το τελευταίο καιρό και με την εμπλοκή όλο και περισσότερων έτσι, μικρότερων ηλικιών στο κομμάτι αυτό, ισχύει αυτό? Ναι, προφανώς, ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές εξαρτήσεις και δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Αυτή τη στιγμή νούμερο ένα εξάρτηση είναι εξάρτηση του τζόγου, είναι η εξάρτηση βέβαια των ναρκωτικών, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε στο βαθμό που έχει αυξηθεί ή τέλος πάντων έχει διευρυνθεί η κατανάλωση ναρκωτικών, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Αυτό που ξέρουμε είναι οι συλλήψεις και οι εξιχνιασμένες υποθέσεις από την αστυνομία των ναρκωτικών. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό μπορεί να οφείλεται όχι τόσο στην αύξηση των ναρκωτικών, όσο στην αύξηση δραστηριότητας της αστυνομίας. Ναι, αν η αστυνομία είναι πιο ενεργοποιημένη και κάνει περισσότερο τη δουλειά της, μπορεί να έχει περισσότερες υποθέσεις ναρκωτικών. Για να διαπιστώσουμε πραγματικά αν υπάρχει αύξηση ναρκωτικών σε σχέση με το παρελθόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχουμε έρευνες πεδίου του παρελθόντος. Θα πρέπει να κάνουμε συγκριτικές έρευνες πεδίου, συγκεκριμένες, με συγκεκριμένους τρόπους, για να κάνουμε υποτίθεται μια σύγκριση του σήμερα με το μετά από 3 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, μια έρευνα πεδίου του 2000 για να κάνουμε μια σύγκριση με το 2024 τι γίνεται. Μάλιστα. Πάντως, ένα εντυπωσιακό έτσι, μια διαπίστωση από τις ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, κύριε Παπακοσταντή, είναι ότι έχουμε και πολλές αποδράσεις κρατουμένων. Εδώ γίνεται λόγος για μια απόδραση κρατουμένων κάθε 4 ημέρες, πολλές λέει από τις οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εκεί τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται. Δεν έχω στοιχεία για να δω τι γινόταν στο παρελθόν. Αν δηλαδή είναι τέτοιο. Είναι προς τιμήν πάντως της αστυνομίας που ανακοινώνει τις αποδράσεις. Που το λέει, σωστά. Ακόμα που και αυτές δεν έχουν ανακοινωθεί, να το πω έτσι. Ναι, πάντως παράξενο. Και να δούμε κατά πόσο, για παράδειγμα, η ποσοστιαία αύξηση των αποδράσεων είναι ανάλογη με την ποσοστιαία αύξηση ενδεχομένως των συλλήψεων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τα πράγματα εύκολα και πάλι να τα μετρήσουμε. Θυμάμαι, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 90 που είχαμε πολλούς μετανάστες από την Αλβανία, όπου συλλαμβανόταν κατά κόρον λαθρομετανάστες εκείνης της εποχής. Δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά εκείνη την εποχή έτσι τους έλεγαν. Όπου η απόδρασή τους δεν καταγραφόταν πουθενά και μιλάμε για εκατοντάδες, διότι δεν είχε τη δυνατότητα η αστυνομία. Δεν μπορούσε, ας πούμε, 5 αστυνομικοί να συλλάβουν 200, κάποιοι θα έφευγαν. Οπότε είχαμε τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πρόβλημα και η μέτρηση τελικά. Βέβαια, τώρα ένα επιπλέον πρόβλημα εδώ, κύριε Παπακοσταντή, είναι και το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Δηλαδή, τώρα είναι 4, είναι 3 αυτοί που πρέπει να διαχειριστούν τους 200, νομίζω. Μην σας πω ότι είναι και 2 ολόκληρα. Εκείνη την εποχή ήταν 200, τώρα δεν είναι τόσο. Ξέρετε, το κομμάτι της έλλειψης προσωπικού στην αστυνομία. Το ακούω από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αστυνομία, 30 χρόνια που έφυγα και 10 τώρα χρόνια που είμαι εκτός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η αστυνομία, θεωρώ, και ας με συγχωρήσουν οι πρώην συνάδελφοι αστυνομικοί, δεν έχει πρόβλημα αριθμητικό. Έχει πρόβλημα οργανωτικό και ενδεχομένως και ποιότητα, με την έννοια όχι ότι δεν είναι ποιοτικοί άνθρωποι που την υπηρετούν σε τέτοιο βαθμό, όσον αφορά κυρίως την εκπαίδευση. Και αυτά τα δύο δημιουργούν ένα συνολικά οργανωσιακό πρόβλημα της αστυνομίας. Δηλαδή, ενώ έχουμε 55.000 αστυνομικούς περίπου, μια αναλογία, ένας αστυνομικός ανά 200 τόσους κατοίκους, που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, εντούτοις δεν φαίνονται αστυνομικοί στο δρόμο. Ναι. Είναι κατανεμημένοι και διασκορπισμένοι με τέτοιο τρόπο, όπου δυστυχώς απασχολούνται σε καθήκοντα κυρίως γραφειοκρατικά. Δεν θα μπω στον πειρασμό να πω ότι φταίει το ότι φυλάνε στόχους επισήμων. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Κάποιοι επίσημοι πρέπει να φυλάγονται και ενδεχομένως αυτό μειώνει και την εγκληματικότητα. Είναι μια γενικευμένη οργανωσιακή έτσι, υστέρηση, η οποία οφείλεται στο ότι εξακολουθούμε να έχουμε οργανωτικές δομές του παρελθόντος, προσπαθώντας ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη αστυνομική ομάδα για κάθε πρόβλημα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάνεις μια ομάδα αστυνομικών σε 300 αστυνομικούς σε μια αστυνομική διεύθυνση, κάνεις μια ομάδα 10 αστυνομικών να κυνηγούν, ας πούμε, τα ναρκωτικά, ναι. Άρα τους παίρνεις αυτούς τους 10, δημιουργείς μια ιδιαιτερότητα για αυτούς τους 10,
με αποτέλεσμα κάνεις 290 να μην ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Yeah. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο τρόπος οργάνωσης και δομής αστυνομίας και εκεί δεν έχουμε πάρα πολύ σημασία. Δείτε παράδειγμα στην Κρήτη τι έχει γίνει. Uh-huh. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είχαμε παλιά ΣΥΔΙΖΟ, μετά είχαμε ΙΔΑΣΥΔΕ, μετά είχαμε ΤΑΕ, μετά έχουμε ΟΠΚΕ, έχουμε ΔΙΑΣ, έχουμε διάφορες ομάδες και ομαδούλες. Έχουμε αστυνομικά τμήματα τα οποία απλά έχουν ανοιχτεί την πόρτα, με αποτέλεσμα να υπεραπασχολείται προσωπικό σε καθήκοντα που τελικά δεν είναι αστυνομικά. Ναι. Άρα είναι δομικό το πρόβλημα, κύριε Παπακοσταντή. Χρειάζεται μία αναδιοργάνωση. Ναι, τώρα δεν είναι αριθμητικό. Σίγουρα είναι δομικό, όπως σωστά το είπατε. Ωραία. Να δώσουμε τότε μια ιδέα για μια ομάδα ακόμα, επειδή τελευταία βλέπουμε πολλά από τα μνημεία πολιτισμού, τα λιοντάρια χτες, προχτές πότε ήταν, πριν από μερικές μέρες στα Χανιά, στα δικαστήρια. Μιας και βλέπουμε πολλά από τα μνημεία μας να βεβηλώνονται με παιδιά να ανεβαίνουν απάνω, να περπατάνε στα λιοντάρια, να κάνουν την ανάγκη τους μέσα στο νερό κτλ. Ας κάνουμε και ένα πολιτισμού, ας πούμε, μια ομάδα πολιτισμού. Φύλαξη μήπως μνημείο. Και. Ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί για όλα αυτά που είπατε είναι κρίμα και δυστύχημα να χρειάζεται αστυνόμευση. Νομίζω ότι εκεί είναι θέμα κοινωνίας περισσότερο από γονέων ή τέλος πάντων μιας ήπια, ενός ήπιου ελέγχου που θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας εκπαιδευμένος αστυνομικός να αποτρέψει ένα νεαρό, ένα πιτσιρικά από το να κάνει την ανάγκη του στο συντριβάνι. Uh-huh. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται πάντα αστυνομία. Σωστά. Ήλπιζα ότι θα το πείτε αυτό, κύριε Παπακοσταντή, και δεν με διαψεύσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.